επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή του Ανίκο εν Δήμο, κυρίες και κύριοι, και θα πάω σε ένα Δήμο που τον αγαπώ πάρα πολύ προσωπικά, θα μου επιτρέψετε, και τον ξέρω και πάρα πολύ καλά, αφού είμαι Δημότης Αμαρουσίου, αλλά το πρώτο σπίτι της οικογένειας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ψυχάλη, ήταν το πρώτο μας οικογενειακό σπίτι, ήταν εκεί, απέναντι ακριβώς από το άλσος Πεύκης. Την αγαπάμε την Πεύκη. Αυτό δεν μπορώ να το κρύψω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Την αγαπάμε την Πεύκη, όπως αγαπάμε και τη Λυκόβρηση, διότι ο Δήμος μας είναι σωστό. Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης. Σωστό, σωστό. Που όχι μόνο τον αγαπάμε, αλλά από πρώτη-πρώτου έχουμε σηκώσει τα μανίκια και καθημερινά βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές. Ελπίζω να τις βλέπετε και εσείς. Και η αλήθεια είναι πως σε συνεργασία με τους συναδέλφους, τους αντιδημάρχους, τους αιρετούς, αλλά και το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό κάθε τύπου και σύμβαση, πραγματικά κάνουμε τρομερή δουλειά. Και θέλω να τα πάρουμε όλα από την αρχή, γιατί είστε, ξεκινήσατε επισήμως τον Ιανουάριο, μέσα σε 5 μήνες περίπου, 5 μήνες όντως. Έχετε ήδη κάνει αρκετά πράγματα, για να μην πω πολλά. Να τα βάλουμε λοιπόν έτσι σε μία σειρά. Το μεγάλο θέμα ήταν αρχικά η καθημερινότητα όταν αναλάβατε και το είχαμε δει όλοι, ότι πολλά ζητήματα όπως καθαριότητα και άλλα θέματα είχαν πάει πίσω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Τώρα που μπήκατε μέσα και τα διαχειρίζεστε, πώς τα έχετε μέχρι στιγμής αυτά βάλει σε μία σειρά και ποιο είναι και το πλάνο για το μέλλον? Λοιπόν, νομίζω ότι όντως η καθημερινότητα των πολιτών είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο πέσαμε κατευθείαν σε ζητήματα όπως η καθαριότητα. Και τοποθετήσαμε τους καφέ κάδους και λειτουργούμε πλέον τους καφέ κάδους, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να ρίχνουν τα οργανικά, τα βιοαπόβλητα. Πώς σας πάει αυτό, γιατί πολλοί συνάδελφοί σας διαμαρτύρονται ότι οι πολίτες δεν ανταποκρίνονται όπως πρέπει. Με σωστή ενημέρωση, μια χαρά εξελίσσεται το πρόγραμμα και κάθε εβδομάδα και μήνα βλέπουμε αύξηση στα ζυγολόγια που στέλνουμε για εναλλακτική διαχείριση και όχι για ταφή. Ήδη έχουμε συλλέξει περισσότερους από 40 τόνους, έχοντας ξεκινήσει το πρόγραμμα στις 14 Φεβρουαρίου. Προχθές, του Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη εορτή, τοποθετήσαμε τους κίτρινους κάδους, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κίτρινων κάδων και πλέον κάνουμε αποκλειστική διαλογή και διαχείριση του χαρτιού. Άρα στους κίτρινους κάδους μπορούν οι πολίτες και πρέπει να πετάνε μόνο χαρτί και χαρτόνι. Προμηθευτήκαμε μετά από αρκετό καιρό αρκετούς μπλε κάδους, περισσότερους από 40 μπλε κάδους, και τους τοποθετήσαμε σε συγκεκριμένα σημεία που είχαν εφθαρεί βεβαίως. Και βεβαίως επιδιώκουμε διαρκώς την αύξηση της ανακύκλωσης με την χρήση των ρευμάτων ανακύκλωσης. Αυτό βέβαια είναι σοβαρό, γιατί με το τέλος ταφής απορριμμάτων, το οποίο αυξήθηκε και όλοι οι δήμαρχοι αντέδρασαν έντονα σε αυτό, νομίζω ότι και κανείς δεν θέλει να αυξάνει τα δημοτικά του τέλη, έτσι. Κάποιοι αναγκάστηκαν ήδη να το κάνουν αυτό αναγκαστικά. Το θέμα είναι εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Παρά την καλή διαχείριση, πιστεύετε ότι αυτό θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα οικονομικά θέματα στους Δήμους, γιατί πολλοί αυτό λένε? Λοιπόν, ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης έχει πραγματοποιήσει ήδη μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το υπόλοιμα του μπλε κάδου που ανέρχεται περίπου στο 50% πλέον δεν το θάβουμε, αλλά το οδηγούμε έτσι ώστε να μετατραπεί σε RDF, δηλαδή σε υλικό για την παραγωγή ενέργειας, όπως επίσης με την αύξηση της εναλλακτικής διαχείρισης και της διαλογής στην πηγή επιδιώκουμε και όντως έχουμε πετύχει την μείωση της ταφής. Θέλω, κυρία Γαλάνη, να σας ενημερώσω ότι με στοιχεία Ιανουαρίου-Απριλίου του 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος έχει μειωθεί η ταφή κατά 10% και έχει αντίστοιχα αυξηθεί η ανακύκλωση. Σκοπός μας είναι άμεσα, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ, να λειτουργήσουμε τους 9 υπόγειους κάδους διαλογής στην πηγή, τα διαφορετικά χρώματα ανακύκλωσης,
και φυσικά να προβούμε μεσοπρόθεσμα στην τοποθέτηση επιπλέον υπόγειων κάδων τόσο για τα σύμμικτα, όπως επίσης και για την εναλλακτική διαχείριση. Όμως θέλω από αυτό εδώ το βήμα να απευθυνθώ στους πολίτες και να ζητήσω να στηρίξουν την ανακύκλωση, να στηρίξουν τον καφέ κάδο και να τοποθετούν τα βιοαπόβλητα, τα οργανικά, να χρησιμοποιήσουν και να στηρίξουν τον κίτρινο κάδο, πολλό δε μάλλον οι επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλη ποσότητα χαρτιού, όπως επίσης να στηρίξουμε την εναλλακτική διαχείριση. Σύντομα, τοποθετούμε ειδικά σημεία διαλογής λαδιού, πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης... χρησιμοποιημένο λάδι, λέτε, δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πολύ σημαντική ρήπανση για το περιβάλλον. Σε συγκεκριμένα σημεία θα τοποθετήσουμε συλλέκτες ανακύκλωσης χρησιμοποιημένου λαδιού, όπως επίσης αυξήσαμε κατά 20 και φτάσαμε στα 60 τα σημεία ανακύκλωσης ρούχων. Συνεπώς, τονίζω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό ανακύκλωσης και ήδη το έχουμε αυξήσει, όπως επίσης θα πρέπει να περιορίσουμε την ταφή των σύμμικτων που ήδη την έχουμε περιορίσει και θα πρέπει βεβαίως να τονίσω ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαχείριση και στα ογκώδη. Αυτό που λέμε αυτό είναι μεγάλο θέμα. Τα ογκώδη, τα μπάζα, η αναπόθεση μπάζου σε συγκεκριμένες περιοχές είναι ένα μεγάλο θέμα και έχω εντοπίσει από αυτά που λένε και συναδελφοί σας ότι δύσκολα ελέγχεται κιόλας. Δηλαδή, είναι μεν να ενημερώνουν οι Δήμοι ότι ναι, μην εναποθέτετε ογκώδη, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και τα πετάνε. Κυρία Γαλάνη, θα σας απαντήσω την αλήθεια όπως την έχω διαπιστώσει. Δεν είναι αρκετές φορές οι πολίτες αυτοί που σε συγκεκριμένα σημεία ρυπαίνουν με ογκώδη, με σαβούρα, με μπάζα. Είναι κάποιοι σε εισαγωγικά επαγγελματίες οι οποίοι εναποθέτουν παρανόμως. Και γι' αυτό τον λόγο να σας πω, κυρία Γαλάνη, πως από τα πρώτα θέματα που φέραμε και ψηφίσαμε μετά από πολλά χρόνια είναι ο νέος κανονισμός καθαριότητας. Και είμαι ξεκάθαρος, κυρία Γαλάνη, και απευθύνομαι σε όλους, τους ακροατές, τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι συστηματικά ρυπαίνουν παρανόμως. Ο κανονισμός καθαριότητας θα εφαρμοστεί. Και το σημαίνει και πρόστιμα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, διότι αν εγώ στην είσοδο του σπιτιού σας συστηματικά ρίχνω στρώματα, μπάζα, αδρανή υλικά και πράσινο, αυτό είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Άρα θέλω να είμαι σαφής ότι όσο αντικοινωνική συμπεριφορά είναι κανείς να παραβιάζει το φωτεινό σηματοδότη, το ίδιο αντικοινωνική συμπεριφορά είναι να ρυπαίνει ανεξέλεγκτα το περιβάλλον. Και σε αυτό δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Και μακάρι να σας βγει και να σταματήσει αυτό το πράγμα. Εγώ το εύχομαι ολόψυχα, γιατί το βλέπουμε και σε όμορους δήμους αυτό, το βλέπουμε και στο Μαρούσι, δυστυχώς, το βλέπουμε και στην Πεύχη. Και επιτέλους κάπως θα πρέπει να δοθεί ένα φρένο. Να πάμε στα υπόλοιπα τώρα, να πάμε γενικά και στο θέμα του πρασίνου. Είχατε βλέψει, τα είχαμε πει και πριν από κάποιους μήνες, και για την κεντρική πλατεία, την πλατεία Πέρου, και για το δάσος Μορέλα. Έτσι, πείτε μου λοιπόν πώς προχωράνε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Πεύκη από πολύ μικρό παιδί, αυτά τα δύο φαινόμενα ήταν, αν θέλετε, ο αδύναμος κρίκος, τόσο η πλατεία Πέρου, όπως επίσης και οι διεκδικήσεις του δάσους Μορέλα από κάποιους φερόμενους ιδιοκτήτες. Και στα δύο, κυρία Γαλάνη, δώσαμε μια ξεκάθαρη απάντηση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και γίνομαι συγκεκριμένος. Εδώ και 15 μέρες ξεκίνησε η δέσμευσή μας από το 2019 που υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την άμεση ήπια ανάπλαση. Τι σημαίνει άμεση ήπια ανάπλαση? Σημαίνει ότι θα γίνει ο χώρος λειτουργικός. Για την πλατεία Πέρου, δηλαδή. Ναι.
το ίμιση θα είναι πλατεία με πράσινο, mm-hmm. άρα ένας χώρος πρασίνου και αναψυχής. Φυσικά, ένα τμήμα της θα υπάρχει η δυνατότητα για την προσωρινή στάθμευση, φυσικά, των περιοίκων όσων βρίσκονται πλησίον της πλατείας. Για ένα ελεγχόμενο, βέβαια, έτσι είναι. Όμως, αυτό, κυρία Γαλάνη, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε το μεγάλο έργο που είναι ο υπόγειος χώρος στάθμευσης και η δημιουργία μιας πλατείας συνολικά σε όλο το οικόπεδο Ω τ25α. Και για αυτόν τον λόγο σας ενημερώνω ότι τρέχουμε την μελέτη από το Αντώνη Στρίτσης πρόσκληση 6 για την ορίμανση της μελέτης για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης και σίγουρα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκδίδουμε τα βήματα όλα και πραγματοποιούμε όλες τις ενέργειες για να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα επιτρέπει τον υπόγειο χώρο στάθμευσης. Άρα το ξεκάθαρο μήνυμα και η προσωπική μου βούληση αλλά και η βούληση της ευρύτατης πλειοψηφίας των κατοίκων είναι η δημιουργία της κεντρικής πλατείας για να μην είναι μια χαβούζα, μια ανεξέλεγκτη ρηπογόνα περιοχή. Θα το δούμε όλο αυτό μαζί με το πάρκινγκ, πιστεύετε, σύντομα, στα επόμενα 2 χρόνια. Η κεντρική πλατεία με το πάρκινγκ από πάνω θα... Το λέω δύο, ναι. Ακούγεται πολύ, ναι. Αλλά με την γραφειοκρατία που υπάρχει κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Μιλάμε για την ήπια ανάπλαση ή για το, για το μεγάλο έργο. Σχέδιο. Η ήπια ανάπλαση θα είναι έτοιμη πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. Η ήπια ανάπλαση θα είναι έτοιμη πολύ νωρίτερα για να μπορεί η μητέρα με το παιδί, ο παππούς με το εγγονάκι να κάθεται, να περπατάει και να είναι ένας χώρος όμορφος που δεν θα έχει αμοθύελες, δεν θα έχει λάσπη μέσα στην πόλη μας. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι που λέγεται Δάσος Μορέλα. Είχαμε ένα δικαστήριο το Φεβρουάριο, λιγότερο από 60 μέρες έχοντας συναλάβει από 1η-1η, βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο να έχουμε ένα εφετείο mm-hmm. και να κινδυνεύουμε να χάσει ο Δήμος και το Δημόσιο τον χώρο πρασίνου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε απαράδεκτες, αν θέλετε, αποφάσεις συλλογικών οργάνων που υποστήριξαν, συλλογικών οργάνων, όχι του Δήμου Λυκόβρης Πεύκης, οι οποίες υποστήριξαν ότι το δάσος είναι μια χορτολιβαδική έκταση. Καταλήγω όμως ότι το εφετείο με τη δασολογική μας μελέτη, κάναμε δασολογική μελέτη που δεν έχει γίνει ποτέ. Κάναμε μια ιστορική δασολογική μελέτη. Γι' αυτό και βρήκαν την ευκαιρία κάποιοι να το διεκδικήσουν, έτσι, γιατί δεν υπήρχαν και μελέτες. Κάναμε μια δασολογική μελέτη και ευχαριστώ δημοσίως το γραφείο των μελετητών και των επιστημόνων που έκανε αυτήν την εξαιρετική εργασία, και είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος, οι οποίοι τεκμηρίωσαν επιστημονικά, όχι στη θεωρία, με τεκμήρια, ότι αυτά τα δέντρα είναι δέντρα πολλών ετών, πάνω από 2 εκατονταετίες, με αποτέλεσμα, τι ήρθε και είπε το δικαστήριο, ότι αυτό εδώ είναι ένα δημόσιο δάσος. Συνεπώς, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη σε δεύτερο βαθμό σε ό,τι αφορά και οριστική, το κεντρικό έτσι, Μορέλα. Ή εντάξει, μπορεί κάποιος τώρα μπορεί να μπει να κάνει έτσι ανέρεση στον Άριο Πάγο, αλλά η ουσία έχει κρυθεί. Η ουσία έχει κρυθεί. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά το πράσινο, διαρκώς δημιουργούμε ένα θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες να καταγράφονται τα δέντρα που κόβονται. Νομίμως ή παρανόμως. Και παράλληλα να καταγράφονται. Νομίμως ή παρανόμως, το λέτε σαν πάει για πραγματικότητα ότι ναι, κόβονται και παρανόμως. Και θα σας απαντήσω γιατί το λέω νομίμως ή παρανόμως. Να καταγράφονται τα δέντρα που κόβονται νομίμως ή παρανόμως και τα δέντρα που εμείς δεντροφυτεύουμε. Έχουμε θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο, έχουμε προβεί σε εκτεταμένες δεντροφυτεύσεις. Mm-hmm. Σίγουρα από τον Οκτώβριο θα προβούμε σε πολύ περισσότερες. Mm-hmm. Αλλά ήδη παραδώσαμε, κυρία Γαλάνη, στους κατοίκους του Δήμου μας ένα μικρό πράσινο χώρο στην συμβολή των οδών Καζαντζάκη και Γεωργίου Παπανδρέου στην Πεύκη, όπως επίσης συνεχώς προβαίνουμε σε συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και δίνουμε σε πολίτες χώρους που ήταν κλειστοί. Δίνω ένα παράδειγμα, η παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Χίου και Βύρονος ήταν επί 3 έτη
κλειστεί και πραγματοποιήσαμε όλες τις συνέργειες για να ξανανοίξει. Και με όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας και άδειες κλπ. Γιατί 3 χρόνια κλειστή, γιατί θυμόμαστε αυτή την κλειστή, όντως αυτό σημαίνει και ότι δεν συντηρήθηκε κιόλας. Αν περάσετε σήμερα, είναι ανοιχτή. Όπως επίσης, κάναμε μια παρέμβαση στο κτήμα Τζερμιά, στην Άνω Πεύκη, επί της οδού Βριούλων, και είναι στα άμεσα μας σχέδια να το δενδροφυτέψουμε και να γίνει ένας χώρος που κανείς θα είναι προσβάσιμος, δεν θα έχει λουκέτα και θα μπορεί να περπατηθεί. Άμεσα αυτές τις ημέρες παρεμβαίνουμε με φύτευση στον προάβλιο χώρο του κλειστού γηπέδου μπάσκετ στην Άνω Πεύκη, έτσι ώστε να βάλουμε για κάποια παγκάκια και να φυτέψουμε, να βάλουμε και αυτόματο πότισμα για να μπορεί αυτός ο χώρος να είναι πάρα πολύ όμορφος, κυρίως για τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο σκοπός μας είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε δημιουργήσει 6 νέους κοινόχρηστους χώρους ή να έχουμε παρέμβει σε 6 χώρους οι οποίοι μέχρι πρώτη δεν ήταν λειτουργικοί. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το πετύχουμε με τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες το Τμήμα Πρασίνου κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα με πολύ περιορισμένο προσωπικό και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αλλά και όλη την υπηρεσία Πρασίνου που πραγματικά δίνει έναν μεγάλο αγώνα στην καθημερινότητα. Θέλω να ρωτήσω πάνω στο άλσος της Πεύκης, το γνωστό άλσος που είναι απέναντι από τον Άγιο Παντελεήμονα, για όσους ξέρουν. Έχετε κάτι στο πλάνο σας έτσι, για την αναβάθμισή του? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, ναι βεβαίως, και προσβάσιμο σε όλους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά γενικά έχει μείνει λίγο έτσι αφρόντιστο, θα λέγαμε. Έχετε κάποιο σχέδιο για να έχει μια καλύτερη εικόνα, ενδεχομένως και παρεμβάσεις εντός του, αν μπορούν να γίνουν? Αυτό είναι ο Δάσος Μορέλα, στο οποίο κερδίσαμε το δικαστήριο. Η απάντηση σε αυτό που λέτε καταρχήν είναι ότι αυτό που περιγράφεται είναι απολύτως αληθές. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται... Και είναι διαχρονικά έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τι ζητάμε από το Δασάρχη, από το Υπουργείο. Προγραμματική σύμβαση. Και ήδη βρισκόμαστε σε επικοινωνία, διότι για να παρέμβουμε στο δάσος με επιχωμάτωση, με αναδάσωση, ναι, αν μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο βέβαια, μετά τα δικαστήρια. Ναι. Απαιτούνται 2 βήματα. Το πρώτο είναι η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο, όπου θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρέμβουμε νόμιμα. Και το δεύτερο είναι μία μελέτη δασολογική που θα περιγράψει τι θα εφαρμοστεί. Συνεπώς, με το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Διευθυντή, τον Δασάρχη, τον μελετητή που έχουμε και τις υπηρεσίες και τον Αντιδήμαρχο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία σύνταξης προγραμματικής, έτσι ώστε να έχουμε νόμιμα την δυνατότητα να παρέμβουμε και να κάνουμε όχι αυτά που θέλει ο ψυχάλης, αυτά που ο νόμος και αυτά που ο επιστήμονας ορίζει. Πάντα με σχέδιο. Σας λέω όμως ότι για να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση που πρέπει να γίνει παρέμβαση νομικά, θα πρέπει να υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση. Αυτή έχω ζητήσει να συνταχθεί. Τώρα έχουμε ένα εφετείο ξανά τέλη Μαΐου. Πάλι για ζητήματα ιδιοκτησιακά. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πάνε όλα καλά. Γιατί και ήλπιζα ότι θα τελείωνε αυτό. Θα τελειώσουν με αισιοδοξία και με σωστές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εάν όμως εμείς που το κάνουμε στη δικαιοσύνη δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Γιατί ο δικαστής πρέπει να γνωρίζει όλα τα στοιχεία και αυτό το επιτυχαίνουμε. Μακάρι. Μακάρι για να δούμε επιτέλους και την πολυπόθητη παρέμβαση που τη θέλουμε τόσα χρόνια. Κεφάλαιο κοινωνική πολιτική. Γιατί και εκεί έχετε κάνει παρεμβάσεις και έχετε σχέδιο και πλάνο. Πείτε μου λοιπόν πώς το σκέφτεστε και για τα επόμενα χρόνια. Και τι παρεμβάσεις έχετε κάνει ήδη, τι έχετε προλάβει ήδη να κάνετε. Λοιπόν, κοινωνική πολιτική. Μειώσαμε τα τροφεία των παιδικών σταθμών για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα κατά 10%. Ως μεσαίο εισόδημα ορίζουμε έως και τις 50.000. Θέσαμε ξανά σε λειτουργία το σχολικό λεωφορείο για τους παιδικούς σταθμούς που για 1 χρόνο ήταν σε ακινησία, κάνοντας τροποποιήσεις για λόγους ασφαλείας στις ζώνες των παιδιών.
Βάλαμε δωρεάν για όλα τα παιδιά στους παιδικούς μας σταθμούς το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής. Ενώ πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή επενδύσεις στους παιδικούς μας σταθμούς πυρασφάλειας για να δημιουργήσουμε νέα τμήματα βρεφικά στους παιδικούς σταθμούς της ΠΕΦΚΙΣ. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, αυτές τις ημέρες ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για την καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση. Καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση 800 παιδιών. Στα 4 παιδιά, τα 3 θα είναι δωρεάν. Άρα, ασκούμε κοινωνική πολιτική, δημιουργούμε την δυνατότητα οι γονείς να μπορούν να εμπιστευτούν τις δομές και να δημιουργήσουμε αντίστοιχες υποδομές. Είμαστε στη διαδικασία αδειοδότησης για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ΚΔΑΠ, έτσι ώστε τα απογεύματα οι γονείς να μπορούν να αφήνουν με ασφάλεια τα παιδιά τους χωρίς να πληρώνουν αδρά, όπως συμβαίνει σε ιδιωτικούς φορείς. Ναι, από εκεί και έπειτα. Αυτό. Και έχετε και ένα, τώρα το Σαββατοκύριακο έχετε για τα παιδιά ένα φεστιβάλ, κομμάτι. Έχουμε ένα τρομερό φεστιβάλ, θα σας το πω σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική. Στα ΚΑΠΗ μας, για πρώτη φορά την Τσικνοπέμπτη, κάναμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραπέζι, δεξίωση, 150 ατόμων, χωρίς να πληρώσει κανένας. Όπως επίσης, την Κυριακή του Πάσχα, προσφέραμε γεύματα με παραδοσιακό οβελία σε δεκάδες πολίτες, όχι με όρους, ξέρετε, οικονομικούς, αλλά με όρους κοινωνικούς, πάρα πολύ μοναχικοί. Άρα δεν είναι ότι δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να φάω και να πιω. Είναι ότι είμαι μόνος μου. Και, ναι, και είναι περισσότερος κόσμος από ό,τι σωστά εκείνη την δεκάδες. Ημέρα, κυρία Γαλάνη, συγκλονίστηκα. Και ήρθε και πάρα πολλοί κόσμος. Διότι ήρθε κόσμος που είναι κάτοικοι και δεν τους ξέραμε και λέγαμε... Μα πού είναι εδώ, που ήταν αυτός ο κόσμος, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το παιδί μου είναι εκεί, δεν ζει η σύζυγός μου, δεν έχω οικογένεια και θα μένω μέσα στο σπίτι μου. Και ένας να είναι αυτός, είναι επιτυχία. Από εκεί και έπειτα μπορώ να πω ότι έχουμε πραγματοποιήσει ό,τι αφορά τα ΚΑΠΗ μας αρκετές εκδηλώσεις. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε τα γεύματα αγάπης, ενώ σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική, είχαμε προεκλογικά υποστηρίξει ότι θα στηρίξουμε τους νέους γονείς, ναι, οι οποίοι κάνουν το πρώτο τους παιδί. Για όλους τους γονείς, με ισοδημακριτικά κριτήρια έως τις 25.000 ευρώ, παρέχουμε σήμερα βρεφικό γάλα, ριζάλευρο και φαρίνη λακτέ και... Από 1η-9η Σεπτέμβριο, με ισοδημακριτικά κριτήρια, όσα παιδιά γεννιόνται στον Δήμο Λυκόβρης Πεύκης, θα έχουν τη δυνατότητα για ένα έτος ο παιδίατρος να μπορούν να επισκέπτονται παιδίατρο. Όσα εμβόλια δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ, που υπάρχουν κάποια εμβόλια που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ, θα τα καλύπτουμε εμείς. Θα παρέχουμε... Για κάθε παιδί, όχι, ναι, για τα πρώτα παιδιά και για δεύτερα, για τρίτα, για το πρώτο παιδί, για το πρώτο παιδί, για το πρώτο παιδί, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Λοιπόν, παιδίατρος, γάλα, εμβόλια όσα δεν καλύπτονται, παιχνίδια, ένα πλήρες πακέτο με παιχνίδια και ρούχα. Ρούχα, ένα πλήρες πακέτο με ρούχα, τα οποία θα μου πείτε τώρα... Αυτό λύνει το πρόβλημα. Φυσικά και δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στους νέους γονείς και θα βρούμε και άλλους τρόπους να τους στηρίξουμε. Να δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Στην κοινωνική πολιτική, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια εκδήλωση και βραβεύσαμε όσους πετύχανε στο πανεπιστήμιο. Τους δώσαμε έναν έπαινο. Και για πρώτη φορά δώσαμε μία δωρεοεπιταγή στον καθένα. Αυτή η δωρεοεπιταγή ήταν αξίας 20 ευρώ. Θα λύσουμε το πρόβλημα ενός φοιτητή δίνοντάς του μία δωρεοεπιταγή? Όχι. Αλλά δείχνουμε ότι αυτό το πολύ μικρό πλεόνασμα που έχουμε, το οικονομικό, το επιστρέφουμε πίσω.
Και ξέρετε κάτι, μπορεί να μιλύνεται ένα πρόβλημα έτσι, από τις ρίζες, αλλά όταν το δημογραφικό είναι πλέον και εθνικό θέμα, το βάζει μπροστά και η ίδια η κυβέρνηση, έκανε και σχετικές δηλώσεις σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αν ξέρετε πού είναι όλοι, μα έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα, αν σκεφτεί ο καθένας ότι τι, έτσι μόνο θα λύσω το πρόβλημα, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Οπότε έχει σημασία αυτό το οποίο κάνετε και έχει σημασία οι πολίτες να μην νιώθουν, ξέρετε, ότι δεν ασχολείται ο Δήμος τους μαζί τους. Οπότε σε κάθε περίπτωση, κάθε κίνηση θεωρώ ότι είναι σημαντική για έναν πολίτη που θέλει να νιώθει παρόν, να νιώθει άτομο για, για τη δημοτική του αρχή πάντως. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες πρωτοβουλίες που παίρνετε. Επίσης, για όλους τους γονείς που στέλνουν το παιδί τους στην πρώτη τάξη του δημοτικού, θα δώσουμε αντίστοιχα μία οικονομική στήριξη αναλόγως των δυνατοτήτων του Δήμου το Σεπτέμβριο. Θα δοθεί ένα αντίστοιχο βάουτσερ σε κάθε γονέα που στέλνει το παιδί του στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Ενώ κοιτάμε να μπορέσουμε να στηρίξουμε συλλόγους. Δίνω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πραγματικότητα. Για πρώτη φορά ο Δήμος χρηματοδοτεί την Ένωση Γονέων. Και ξέρετε γιατί στηρίζουμε την Ένωση Γονέων. Στηρίζουμε την Ένωση Γονέων διότι πραγματοποιεί η Ένωση εξαιρετικές αθλητικές δραστηριότητες και δεν θέλω να ζητάει από τους γονείς τα λειτουργικά κόστη μιας εμφάνισης ποδοσφαιρικής, μιας μπλούζας ή κάποιων, αν θέλετε, μεταλλίων που όλα τα παιδιά θα πρέπει να βραβευτούν. Και προφανέστατα το να δώσεις 2.000 ευρώ σε έναν σύλλογο δεν αλλάζει την ουσία της κοινωνίας, ούτε λύνει ουσιαστικά προβλήματα, αλλά με συμβολικές πράξεις, εγώ θέλω να πω πού πηγαίνουμε. Και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε στην εξοικονόμηση πόρων και στην κοινωνική πολιτική. Με κοινωνική πολιτική όμως για να γίνει, θα πρέπει να επιτευχθεί ορθολογική διακυβέρνηση. Και να σας δώσω ένα στοιχείο ή δύο στοιχεία για τα οποία... Σύντομα κύριε Δήμαρχε, ναι, πρέπει να κλείσουμε. Ως Δήμαρχος δεν θέλω να βγάλω γκρίνια. Όμως, να δανείζεται ο Δήμος Λυκόβρης Πεύκης από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με επιτόκιο 8,17% είναι παράδεκτο. 8,17%. Όπως επίσης, είναι παράλογο να έχω δει τιμολόγιο όπου μία πισίνα στο Δήμο μας, με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης του νομικού προσώπου ΠΕΑΠ, να πληρώνει νερό με οικιακό τιμολόγιο 3,20 το κυβικό, ενώ ο Δήμος πρέπει να πληρώνει 0,98. Και να έχουμε εξοδέψει ένα σκασμό λεφτά, κυρία Γαλάνη, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ανατρέπεται αυτό? Φυσικά έχουμε κάνει αγωγή. Ωραία. Και έχουμε ζητήσει τα χρήματα πίσω. Βεβαίως, ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με το φορέα και έχουμε πάρει ένα πιστωτικό τιμολόγιο της τάξης των 34.000 ευρώ. Προτού κλείσουμε, να αναφερθώ σε αυτό που είπατε. Και είπατε ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα διεξαχθεί ένα πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Παιδιού, το 44ο. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ παιδιού που είναι εδώ και δεκαετίες θεσμός στον Δήμο μας. Το μήνυμά μου για αυτό το φεστιβάλ είναι ένα. Το παιδί ο πρωταγωνιστής και όχι το παιδί ο θεατής. Το παιδί στην πρώτη γραμμή να χαμογελά και όχι το παιδί να είναι ο κομπάρσος που το φέρνουμε κάθετε και παρακολουθεί κάτι στο οποίο δεν συμμετέχει. Άρα δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε τα παιδιά να περάσουν πάρα πολύ όμορφα και όλα μας τα συνεργεία με την επίβλεψη των αντιδημάρχων, καθαριότητας, πρασίνου, της καθημερινότητας, που τους ευχαριστώ. Βρίσκονται κάθε μέρα στο άλσος Βαρβαρέσου, διότι είναι δάσος στην πραγματικότητα χαρακτηρισμένο και αυτό. Ναι. Για να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο που θα δείτε μια ριζική αλλαγή για όποιον τον επισκεφτεί και θέλω να καλέσω όλους σας 31 Μαΐου, 1η και 2 Ιουνίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να έρθετε στο 44ο Φεστιβάλ Παιδιού, στο Άλσος Βαρβαρέσου, στην Πεύκη.
Θα κλείσουμε με αυτό το πολύ θετικό μήνυμα για τα παιδιά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα οποία κάνετε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές που μας ακούσαν. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα με καλεσμένους και αντιδημάρχους από εδώ και στο εξής και αντιπολιτεύσεις για να δούμε και τι λένε και οι άλλες πλευρές απέναντι από τους δημάρχους για τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται. Στα social media που βλέπετε στο κάτω μέρος οθόνης, ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε την κριτική σας, οτιδήποτε βλέπετε, θέλετε εμείς να ψάξουμε ή φυσικά να ρωτήσουμε σε αυτό εδώ το τραπέζι. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.